ο Ανδρέας Χατζηδήμου διαβάζει Sherlock Holmes του Sir Arthur Conan Doyle. Το σημειωματάριο του Sherlock Holmes. Η περιπέτεια του Έρποντα. Ο Sherlock ήταν πάντοτε της γνώμης πως έπρεπε να εκδώσω τα μοναδικά γεγονότα που συνδέονταν με τον καθηγητή Πρέσμπουρη μόνο και μόνο για να διαλύσω μια για πάντα τις άσχημες φήμες οι οποίες κάπου 20 χρόνια πριν είχαν αναστατώσει το Πανεπιστήμιο και αντιχούσαν στη μορφωμένη κοινωνία του Λονδίνου. Υπήρχαν ωστόσο ορισμένα εμπόδια στην διαδρομή και η πραγματική ιστορία της περίεργης αυτής υπόθεσης παρέμεινε θαμμένη στο μεταλλικό κουτί το οποίο περιέχει τόσα πολλά αρχεία των περιπετειών του φίλου μου. Πλέον, αποκτήσαμε επιτέλους την άδεια να βγάλουμε στον αέρα τα γεγονότα τα οποία σχημάτισαν μια από τις τελευταίες υποθέσεις που διαχειρίστηκαν από τον Sherlock πριν την απόσυρσή του από την άσκηση. Ακόμη και τώρα μια κάποια επιφυλακτικότητα και διακριτικότητα οφείλεται να τηρηθεί στην παράθεση του ζητήματος ενώπιον του κοινού. Ήταν κάποια Κυριακή μεσημέρι στις αρχές του Σεπτέμβρη του έτους 1904 που έλαβα ένα από τα λακωνικά μηνύματα του Sherlock. «Έλα αμέσως αν σε βολεύει, αν δεν σε βολεύει, έλα όπως και να έχει». Sherlock Holmes. Η σχέση μεταξύ μας τον τελευταίο εκείνο καιρό ήταν περίεργη. Ήταν άνθρωπος της συνήθειας με περιορισμένες και συγκεκριμένες συνήθειες και εγώ είχα γίνει μια από αυτές. Ως θεσμός ήμουν όπως το βιολί, ο σέρτικος καπνός, η παλιά μαύρη πίπα, τα βιβλία με τα αποκόμματα και άλλα ίσως λιγότερα συγχωρητέα. Όταν επρόκειτο για κάποια υπόθεση που απαιτούσε ενεργό δράση και ένας σύντροφος χρειαζόταν, επί του οποίου βέβαια μπορούσε να έχει κάποια βεβαιότητα, ο ρόλος μου ήταν εμφανέστατος. Μα παρεκτός αυτού είχα την χρησιμότητά μου. Ήμουν ένα ακόνι για το μυαλό του. Ενεργοποιούσα την σκέψη του. Αρεσκόταν να σκέφτεται μεγαλοφόνος υπό την παρουσία μου. Τα σχόλιά του δύσκολα θα έλεγες πως απευθύνονταν προς εμένα. Πολλά εξ αυτών θα ήταν εξίσου κατάλληλα αν τα απίφθινε στο κομωδίνο του. Αλλά ασχέτως, έχοντας αποκτήσει το συνήθειο, είχε καταστεί κατά κάποιο τρόπο εποφελές το γεγονός πως παρέμβαινα ή διέκοπτα. Αν τον εκνεύριζα με κάποια μεθοδική βραδύτητα της διανοητικής μου προσέγγισης, εκείνος ο εκνευρισμός εξυπηρετούσε μόνο στο να κάνει τις φλογερές συνειδητοποιήσεις και τις εντυπώσεις να λάβουν περισσότερο έντονα και γοργά. Αυτός υπήρξε ο ταπεινός ρόλος μου στην συμμαχία μας. Φτάνοντας στην οδό Μπέικερ, τον βρήκα κουρνιασμένο στην πολυθρόνα του, με μαζεμένα τα γόνατα, την πίπα στο στόμα του και το μέτωπο αυλακωμένο από σκέψεις. Ήταν σαφές πως βρισκόταν παγιδευμένο στην αγωνία κάποιου δυσεπίλητου προβλήματος. Με ένα νεύμα του χεριού του, επέδειξε την παλιά μου πολυθρόνα, μα επί μισή ώρα με κανέναν άλλον τρόπο δεν φανέρωσε κάποια ένδειξη πως είχε επίγνωση της παρουσίας μου. Τότε, με ένα τίναγμα, φάνηκε να συνέρχεται από τον ρεβασμό του και με το σύνηθες παιχνιδιάρικο χαμόγελό του με καλωσόρισε σε ό,τι κάποτε υπήρξε το σπίτι μου. «Θα με συγχωρήσεις μια κάποια αφηρημάδα της σκέψης μου, αγαπητέ μου Γότσον», είπε. «Κάποια αλόκοτα στοιχεία μου έχουν κατατεθεί εντός των τελευταίων 24 ωρών και με την σειρά τους έχουν δώσει το έναυσμα για κάποιες εικασίες ενός περισσότερο γενικού χαρακτήρα. Σκέφτομαι σοβαρά να γράψω μια μικρή μονογραφία επί των χρήσεων των σκύλων στην εργασία του detective». «Μα ασφαλώς, Χόλμς, αυτό έχει ερευνηθεί», είπα. «Τα λαγωνικά, τα κυνηγόσκυλα ιχνηλασίας». «Όχι, όχι, Watson. Αυτή η πλευρά του θέματος είναι φυσικά πασιφανής. Μα υπάρχει άλλη μια που είναι περισσότερο δυσδιάκριτη. Ίσως να ενθυμίσαι πως την υπόθεση στην οποία εσύ με τον εντυπωσιακό σου τρόπο ανακατεύθηκες με τις χάλκινες οξιές, κατόρθωσα παρακολουθώντας το μυαλό του παιδιού
να επαγάγω ένα συμπέρασμα αναφορικά με τις εγκληματικές συνήθειες του υπερβολικά αυτάρεσκου και αξιοσέβαστου πατέρα. Ναι, το θυμάμαι καλά. Ο ερμός των σκέψεών μου είναι ανάλογος. Ένα σκύλος αντικατοπτρίζει την οικογενειακή ζωή. Ποιος είδε ποτέ ένα παιχνιδιάρικο σκυλί σε μια βαρύθιμη οικογένεια ή ένα θλιμμένο σκύλο σε μια χαρούμενη? Όσοι γαυγίζουν έχουν και σκυλιά που γαυγίζουν. Οι επικίνδυνοι πάλι έχουν επικίνδυνα και οι μεταβατικές τους διαθέσεις ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν τις διαθέσεις των άλλων. Κούνησα το κεφάλι μου. «Ασφαλώς, Χόλμς, είναι κάπως παρατραβηγμένο», είπα. Είχε γεμίσει και πάλι την πίπα του και είχε επιστρέψει στην θέση του, δίχως να δώσει σημασία στο σχόλιό μου. «Η πρακτική εφαρμογή αυτού που είπα βρίσκεται πολύ κοντά στο πρόβλημα το οποίο ερευνώ. Είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι, όπως καταλαβαίνεις, και εγώ ψάχνω για μια άκρη. Μια πιθανή άκρη έγκυται στο ερώτημα, γιατί το λυκόσκυλο του καθηγητή Πρέσβουρη, ο Ρόι, επιχείρησε να τον δαγκώσει». Βυθίστηκα πίσω στην πολυθρόνα μου απογοητευμένος. Για μια τόσο απλή ερώτηση ήταν που είχα κληθεί από την δουλειά μου. Ο Χόλμς έριξε μια ματιά προς το μέρος μου. «Ο ίδιος παλιός Βότσον», είπε. «Ποτέ δεν μαθαίνεις πως τα σοβαρότερα ζητήματα ίσως να εξαρτιόνται από τα μικρότερα πράγματα. Μα δεν είναι κατά πως φαίνεται παράξενο που ένας μετρημένος, γυραιός φιλόσοφος. Έχεις ακούσει για τον Πρέσβουρη φυσικά, τον ξακουστό φυσιολόγο του Κάμφορτ. Πως ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν, του οποίου ο φίλος είχε υπάρξει το φωσιωμένο του λυκόσκυλο, να έχει δεχθεί επίθεση δύης από τον ίδιο του τον σκύλο? Τι συμπεραίνεις εξ αυτού?» «Το σκυλί είναι άρρωστο». «Λοιπόν, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μα δεν επιτίθεται σε κανέναν άλλον, ούτε και ενοχλεί εμφανώς τον αφέντη του, εκτός επί πολύ εξαιρετικών περιστάσεων». «Περίεργο, Βότσον. Πολύ περίεργο. Μα ο νεαρός κύριος Μπένετ ήρθε πρόωρα, αν αυτό είναι το κουδούνι. Ήλπιζα να έχω μια μεγαλύτερη κουβεντούλα μαζί σου πριν να έρθει». Ένα ταχύ βήμα ακούστηκε από τις σκάλες, ένα κοφτό χτύπημα στην πόρτα και μια στιγμή αργότερα ο νέος πελάτης παρουσιάστηκε. Ήταν ένας ψηλός, όμορφος νέος, περί τα 30, καλοντημένος και κομψός, μα με κάτι στη συμπεριφορά του το οποίο υποδείκνυε την ντροπαλότητα του σπουδαστή παρά την αυτοκυριαρχία ενός ανθρώπου με πείρα του κόσμου. Χαιρέτησε τον Χόλμς και κατόπιν κοίταξε με κάποια έκπληξη προς εμένα. «Το ζήτημα είναι εξαιρετικά λεπτό, κύριε Χόλμς», είπε. «Συλλογιστείτε τη σχέση που έχω με τον καθηγητή Πρέσβουρη, τόσο προσωπικά όσο και δημόσια. Ειλικρινά θα με θεωρούσα αδικαιολόγητο αν μιλούσα ενώπιον κάποιου τρίτου προσώπου». «Μη φοβάστε, κύριε Μπένετ. Ο Δόκτωρ Βότσον είναι η προσωποποίηση της διακριτικότητας και σας διαβεβαιώ πως πρόκειται περί ζητήματος στο οποίο είναι πολύ πιθανό να χρειαστώ έναν βοηθό». «Όπως επιθυμείτε, κύριε Χόλμς. Θα κατανοείτε, είμαι βέβαιος, πως έχω ορισμένες επιφυλάξεις επί του ζητήματος». «Θα το εκτιμήσεις, Βότσον, όταν σου πω ότι ο κύριος αυτός, ο κύριος Τρέβορ Μπένετ, είναι επαγγελματικός βοηθός του μεγάλου επιστήμονα. Ζει υπό την στέγη του και είναι αραβωνιασμένος με τη μοναχοκόρη του. Ασφαλώς οφείλουμε να συμφωνήσουμε πως ο καθηγητής έχει κάθε λόγο επί της πίστης και της αφοσίωσής του. Μα ίσως να επιδειχθεί καλύτερα λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για να εξιχνιάσουμε το παράξενο αυτό μυστήριο». «Το ελπίζω, κύριε Χόλμς. Αυτός είναι ο μοναδικός μου στόχος». «Γνωρίζει ο Δόκτωρ Βότσον την κατάσταση?» «Δεν είχα το χρόνο να το εξηγήσω». «Τότε ίσως να είναι καλύτερα να επαναλάβω το ζήτημα και πάλι πριν παραθέσω ορισμένες νέες εξελίξεις». «Θα το κάνω ο ίδιος», είπε ο Χόλμς, «έτσι ώστε να επιδείξω πως κατέχω τα γεγονότα στην ορθή σειρά». «Ο καθηγητής, αγαπητέ μου Βότσον, είναι άνθρωπος πανευρωπαϊκής φήμης. Το έργο του υπήρξε ακαδημαϊκό. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε η υποψία ενός σκανδάλου. Είναι χείρος με μια κόρη, την Ίντιθ, είναι όπως συμπεραίνω άνθρωπος πολύ δραστήριου και δογματικού, ίσως κάποιος να έφτανε να πει και μάχη μου χαρακτήρα. Έτσι είχε η κατάσταση μέχρι προλίγων μηνών. Κατόπιν, η ροή της ζωής του διερήχθη. Είναι 61 ετών, μα αμνηστεύθηκε την κόρη του καθηγητή Μόρφη, συναδέλφου του στην έδρα της συγκριτικής ανατομίας.
δεν επρόκειτο, όπως αντιλαμβάνομαι, για το ολελογισμένο φλερτ ενός ηλικιωμένου, μα περισσότερο για την παράφορη τρέλα της νιώτης, γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να είχε φανεί περισσότερο αφοσιωμένος εραστής. Η κυρία, η άλλη μόρφη, ήταν ένα απολύτως τέλειο κορίτσι, εξίσου σε μυαλό και σώμα, έτσι ώστε υπήρχε κάθε δικαιολογία για το ξεμιάλισμα του καθηγητή. Ασχέτως, δεν συνάντησε την πλήρη έγκριση της ιδίας του της οικογένειας. «Το θεωρήσαμε μάλλον υπερβολικό», είπε ο επισκέπτης μας. «Ακριβώς. Υπερβολικό και λίγο βεβαιασμένο και αφύσικο. Ο καθηγητής Πρέσμπουρη ήταν πλούσιος, ωστόσο και δεν υπήρχε καμιά αντίρρηση εκ μέρους του πατέρα. Η κόρη, ωστόσο, είχε διαφορετικές απόψεις και υπήρχαν ήδη αρκετοί υποψήφοι για το χέρι της, οι οποίοι, αν και είχαν λιγότερα προσόντα από πλευράς φήμης, ήταν τουλάχιστον πλησιέστερα στην ηλικία της. Το κορίτσι έδειχνε πως της άρεσε ο καθηγητής παρά τις εγκεντρικότητές του. Ήταν μόνο η ηλικία που στεκόταν εμπόδιο. Περί την περίοδο εκείνη, ένα μικρό μυστήριο ξαφνικά συνέφιασε την φυσιολογική ρουτίνα της ζωής του καθηγητή. Έκανε ό,τι ποτέ πριν δεν είχε κάνει. Έφυγε από το σπίτι και δεν έδωσε καμία ένδειξη που πήγε. Έλειψε για ένα δεκαπενθήμερο και επέστρεψε δείχνοντας σχετικά καταπονημένος από ταξίδι. Δεν έκανε καμία αναφορά στο που βρισκόταν, μολονότι συνήθως ήταν ο πιο ειλικρινής άνθρωπος. Έτυχε ωστόσο και ο πελάτης μας από εδώ, ο κύριος Μπένετ, έλαβε μια επιστολή από έναν συνάδελφο φοιτητή στην Πράγα, ο οποίος είπε πως είχε χαρεί βλέποντας τον καθηγητή Πρέσμπουρη εκεί, μολονότι δεν είχε κατορθώσει να του μιλήσει. Μόνο καθ' αυτόν τον τρόπο έμαθε το ίδιο του το σπίτι που είχε πάει. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα. Από εκείνη την περίοδο και έπειτα, μια περίεργη αλλαγή επήλθε επί του καθηγητή. Έγινε συνωμοτικός και ύπουλος. Όλοι γύρω του είχαν πάντοτε την αίσθηση πως δεν ήταν ο άνθρωπος τον οποίο γνώριζαν, μα πως βρισκόταν κάτω από κάποια σκιά που είχε αμαυρώσει τα υψηλά του προσόντα. Η ευφυΐα του δεν είχε επηρεαστεί. Οι διαλέξεις ήταν τόσο εξαίρετες όπως πάντα. Μα πάντοτε υπήρχε κάτι καινούριο, κάτι δυσίωνο και απροσδόκητο. Η κόρη του, η οποία του ήταν αφοσιωμένη, προσπάθησε επανειλημμένα να επανακτήσει την παλιά του σχέση και να διεισδύσει στο προσωπείο αυτό που ο πατέρας της έδειχνε να έχει φορέσει. «Εσείς, κύριε, όπως αντιλαμβάνομαι, κάνατε το ίδιο, μα όλα απέβησαν μάταια. Και τώρα, κύριε Μπένετ, πείτε με τα ίδια σας τα λόγια το περιστατικό με τις επιστολές». «Πρέπει να καταλάβετε, δόκτωρ Γουότσον, πως ο καθηγητής δεν είχε μυστικά από εμένα. Αν ήμουν γιος ή μικρότερος αδελφός του, δεν θα απολάμβανα περισσότερο την πλήρη εμπιστοσύνη του. Ως γραμματέας του διαχειριζόμουν κάθε χαρτί που έφτανε σε αυτόν και άνοιγα και ταξινομούσα τις επιστολές του. Ελάχιστα κατόπιν της επιστροφής του όλα αυτά άλλαξαν. Μου είπε πως ορισμένες επιστολές ίσως να έρχονταν από το Λονδίνο, οι οποίες θα ήταν μαρκαρισμένες με ένα σταυρό κάτω από το γραμματόσημο. Αυτές θα έμπαιναν στην άκρη για τα μάτια του και μόνο. Μπορώ να πω ότι αρκετές από αυτές πέρασαν από τα χέρια μου, πως είχαν την ένδειξη E.C. και η γραφή τους ήταν αστοιχείωτη. Αν της απάντησε καν τότε, οι απαντήσεις δεν πέρασαν από τα χέρια μου, ούτε από το καλάθι των επιστολών στο οποίο συλλεγόταν η αλληλογραφία μας. «Και το κουτί?» είπε ο Χόλμς. «Α ναι, το κουτί. Ο καθηγητής έφερε πίσω ένα μικρό ξύλινο κουτί από τα ταξίδια του. Ήταν το μοναδικό πράγμα που υπενισόταν ένα ηπειρωτικό ταξίδι, γιατί επρόκειτο για ένα από εκείνα τα γραφικά σκαλιστά πράγματα τα οποία κάποιος συνδυάζει με τη Γερμανία. Το τοποθέτησε στον ντουλάπι των οργάνων του και μια μέρα, ψάχνοντας για μια κάνουλα, ανασήκωσα το χαρτί. Προς έκπληξή μου θύμωσε πολύ και με επέπληξε με λόγια τα οποία ήταν εντελώς βάναυσα για την περιέργειά μου. Ήταν η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συνέβη και πληγώθηκα βαθύτατα. Επιχείρησα να εξηγήσω πως επρόκειτο περί απλού ατυχήματος που άγγιξε το κουτί, μα όλο το απόγευμα είχα επίγνωση πως με κοιτούσε αυστηρά και πως το περιστατικό πίκραινε το μυαλό του». Ο κύριος Μπένετ έβγαλε ένα μικρό ημερολόγιο από την τσέπη του. «Αυτό συνέβη στις 2 Ιουλίου», είπε.
«Είστε με τα βεβαιότητας ένας αξιοθαύμαστος μάρτυρας», είπε ο Χόλμς. «Ίσως χρειαστώ ορισμένες από εκείνες τις ημερομηνίες που έχετε καταγράψει». Διδάχτηκα τη μεθοδικότητα μεταξύ άλλων θεμάτων από τον σπουδαίο μου δάσκαλο. Από την ώρα που παρατήρησα μια ανομαλία στη συμπεριφορά του, αισθάνθηκα πως ήταν καθήκον μου να μελετήσω την περίπτωσή του. Συνεπώς, έχω εδώ πως επρόκειτο περί της ίδιας ημέρας, της Δευτέρας του Ιούλη, που ο Ρόι επιτέθηκε στον καθηγητή, καθώς ήρθε από το γραφείο στο Χολ. Ξανά την 11η του Ιούλη υπήρξε μια σκηνή του ιδίου είδους και κατόπιν έχω μια σημείωση για ακόμη μια κατά την 20η του Ιούλη. Κατόπιν αυτού υποχρεωθήκαμε να εξορίσουμε τον Ρόι στους τάβλους. Ήταν ένα αξιαγάπητο στοργικό ζώο, μα φοβούμαι πως σας κουράζω. Ο κύριος Μπένετ μίλησε με επιτιμητικό τόνο, γιατί ήταν απολύτως σαφές πως ο Χόλμς δεν άκουγε. Το πρόσωπο ήταν παγωμένο και τα μάτια κοίταζαν αφηρημένα το ταβάνι. Καταβάλλοντας προσπάθεια, επανέφερε τον εαυτό του. «Μοναδικό, πλέον μοναδικό», μουρμούρισε. «Αυτές οι λεπτομέρειες μου ήταν καινούργιες, κύριε Μπένετ. Πιστεύω πως πλέον έχουν ανακτήσει το χαμένο έδαφος, έτσι δεν είναι? Μα μιλήσατε για κάποιες φρέσκες εξελίξεις». Το ευχάριστο ειλικρινές πρόσωπο του επισκέπτη μας συνέφιασε, σκιασμένο από κάποια ζωφερή ανάμνηση. «Αυτό για το οποίο μιλώ συνέβη την προχθεσινή νύχτα», είπε. «Ήμουν ξαπλωμένος ξύπνιος περί τις 2 το πρωί, όταν αντιλήφθηκα ένα μουντό πνιχτό ήχο να έρχεται από τον διάδρομο. Άνοιξα την πόρτα και κρυφοκοίταξα έξω. Θα έπρεπε να εξηγήσω πως ο καθηγητής κοιμάται στην άκρη του διαδρόμου». «Η ημερομηνία ήταν?», ρώτησε ο Χόλμς. Ο επισκέπτης ήταν σαφώς ενοχλημένος από μια τόσο άσχετη διακοπή. «Ανέφερα, κύριε, πως επρόκειτο για τη νύχτα πριν την προηγούμενη, δηλαδή η Τετάρτη του Σεπτέμβρη». Ο Χόλμς ένευσε και χαμογέλασε. «Παρακαλώ, συνεχίστε», είπε. «Κοιμάται στο τέλος του διαδρόμου», έλεγα, «και θα έπρεπε να περάσει από την πόρτα μου για να φτάσει στην σκάλα». Ήταν πραγματικά μια τρομακτική εμπειρία, κύριε Χόλμς. Θεωρώ πως έχω τόσο γερά νεύρα όσο και ο διπλανός μου, μα ταράχτηκα από αυτό που είδα. Ο διάδρομος ήταν σκοτεινός, εκτός από ένα παράθυρο, στα μισά του, που έριχνε ένα μικρό φως. Διέκρινα πως κάτι ερχόταν διασχίζοντας τον διάδρομο, κάτι σκοτεινό και σκυφτό. Τότε ξαφνικά ξεπρόβαλε στο φως και είδα πως ήταν εκείνος. Σερνόταν, κύριε Χόλμς. Σερνόταν. Δεν ήταν ακριβώς πεσμένο σε χέρια και γόνατα. Θα έλεγα περισσότερο στα χέρια του και στα πόδια του, με το πρόσωπο βυθισμένο ανάμεσα στα χέρια του. Ωστόσο, φάνηκε να κινείται με άνεση. Ήμουν τόσο παραλυμένος από το θέαμα που μονάχα όταν έφτασε στην πόρτα μου μπόρεσα να προχωρήσω μπροστά και να ρωτήσω αν μπορούσα να τον βοηθήσω. Η απάντησή του ήταν αξιοσημείωτη. Τινάχτηκε πάνω, έφτισε κάποια φρικτή λέξη προς εμένα και με προσπέρασε βιαστικά κατεβαίνοντας τις σκάλες. Περίμενα περίπου για μια ώρα, μα δεν επέστρεψε. Πρέπει να είχε ξημερώσει όταν επανήλθε στο δωμάτιό του. «Λοιπόν, Γουότσον, τι αποφαίνεσαι από αυτό?», ρώτησε ο Χόλμς με τον αέρα του παθολόγου που παρουσιάζει ένα σπάνιο δείγμα. «Λουμπάγκο, πιθανότατα. Έχω δει δρυμύτατες κρίσεις να κάνουν έναν άνθρωπο να περπατά καθ' αυτόν τον τρόπο και τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο δύσκολο για τα νεύρα του». «Ωραία, Γουότσον. Πάντοτε μας προσγειώνει στη γη. Μα δυσκόλως θα δεχόμασταν το λουμπάγκο αφού ήταν σε θέση να σταθεί όρθιο στη στιγμή». «Δεν ήταν ποτέ καλύτερα στην υγεία του», είπε ο Μπένετ. «Στην πραγματικότητα είναι πιο δυνατός από όσο τον γνωρίζω εδώ και χρόνια. Μα υπάρχουν τα γεγονότα, κύριε Χόλμς. Δεν πρόκειται για υπόθεση επί της οποίας να συμβουλευτούμε την αστυνομία και ωστόσο τα έχουμε εντελώς χαμένα όσον αφορά το τι να κάνουμε και νιώθουμε πως κατά κάποιο παράξενο τρόπο παρασυρώμαστε προς την καταστροφή. Η Ίντιθ, η δεσποινής Πρέσμπουρη, αισθάνεται όπως κι εγώ, μα δεν μπορούμε να περιμένουμε υπομονετικά πλέον. Είναι ασφαλώς μια ιδιαιτέρως περίεργη και υπενιχτική υπόθεση. Τι σκέφτεσαι, Γουότσον?» «Μιλώντας ως άνθρωπος της ιατρικής», είπα, «φαίνεται να πρόκειται για περίπτωση για φρενολόγο.
Οι εγκεφαλικές λειτουργίες του ηλικιωμένου κυρίου διαταράχθηκαν από την ερωτική σχέση. Έκανε ένα ταξίδι στο εξωτερικό με την ελπίδα να ξεκόψει από το πάθος. Οι επιστολές και το κουτί ίσως να συνδέονται με κάποια άλλη ιδιωτική συναλλαγή. Ένα δάνειο ίσως ή κάποιοι τίτλοι μεριδίων, τα οποία βρίσκονται στο κουτί. Και το λυκό σκυλόν αμφίβολα αποδοκιμάζει την οικονομική συμφωνία. Όχι, όχι, Βότσον. Υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό. Τώρα μπορώ μόνο να προτείνω. Τι επρόκειτο ο Σέρλοκ να προτείνει δεν θα γίνει γνωστό ποτέ. Γιατί εκείνη τη στιγμή η πόρτα άνοιξε και μια νεαρή κυρία συνοδεύτηκε στο δωμάτιο. Καθώς εμφανίστηκε ο κύριος Μπένετ, τεινάχτηκε επάνω με μια κραυγή και έτρεξε με τα χέρια του απλωμένα για να συναντήσει τα χέρια που εκείνη άπλωσε. «Ίντιθ, αγάπη μου, ελπίζω πως δεν συνέβη τίποτα». «Ένιωσα πως έπρεπε να σε ακολουθήσω. Ω, Τζακ, ήμουν τόσο τρομερά τρομοκρατημένη. Είναι φρικτό να είσαι εκεί μόνος». «Κύριε Χόλμς, από εδώ η νεαρή κυρία για την οποία μίλησα. Είναι η αρβωνιαστικιά μου». «Καταλήγαμε σταδιακά σε αυτό το συμπέρασμα, έτσι δεν είναι, Βότσον?» απάντησε ο Χόλμς με ένα χαμόγελο. «Να φανταστώ, δεσποινής Πρέσμπορη, πως υπήρξε κάποια νέα εξέλιξη στην υπόθεση και πως σκεφτήκατε ότι έπρεπε να το μάθουμε?» Η νέα μας επισκέπτρια, ένα δροσερό, όμορφο κορίτσι συμβατικού αγγλικού τύπου, επέστρεψε το χαμόγελο στον Χόλμς καθώς κάθισε πλάι στον κύριο Μπένετ. «Όταν ανακάλυψα πως ο κύριος Μπένετ είχε αφήσει το ξενοδοχείο, σκέφτηκα πως πιθανότατα θα τον έβρισκα εδώ. Φυσικά μου είχε πει πως θα συμβουλευόταν. Μα, ο κύριε Χόλμς, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για τον καημένο τον πατέρα μου?» «Έχω ελπίδες, δεσποινής Πρέσμπορη, μα η υπόθεση είναι ακόμη ασαφής. Ίσως ό,τι έχετε να πείτε να ρίξει κάποιο φρέσκο φως επ' αυτής». «Ήταν χθες τη νύχτα, κύριε Χόλμς. Ήταν πολύ παράξενος όλη μέρα. Είμαι βέβαιη πως υπάρχουν στιγμές που δεν έχει καμία ανάμνηση των όσων κάνει. Ζει σαν σε ένα παράξενο όνειρο. Η χθεσινή ήταν μια τέτοια μέρα. Δεν ήταν ο πατέρας με τον οποίο έζησα. Το εξωτερικό του κέλυφος ήταν εκεί, μα ουσιαστικά δεν ήταν εκείνος. Πείτε μου τι συνέβη». «Ξύπνησα μέσα στη νύχτα από τον σκύλο που γάβγιζε εξαιρετικά αγριεμένα. Ο φουκαράς ο Ρόι είναι δεμένος με αλυσίδα τώρα κοντά στον στάβλο. Να πω πως πάντοτε κοιμάμαι με την πόρτα κλειδωμένη, γιατί όπως ο Τζακ, ο κύριος Μπένετ δηλαδή, θα σας πει, όλοι μας έχουμε ένα συνέστημα επικείμενο κινδύνου. Το δωμάτιό μου βρίσκεται στον δεύτερο όροφο. Έτυχε το στόρι να είναι ανεβασμένο στο παράθυρό μου και απ' έξω είχε ένα λαμπρό σελινόφως. Καθώς ήμουν ξαπλωμένη με τα μάτια μου καρφωμένα επί εκείνου του φωτεινού τετράγωνου, ακούγοντας το αγριεμένο γάβγισμα του σκύλου, έμεινα έκπληκτη βλέποντας το πρόσωπο του πατέρα μου να με κοιτάζει. Κύριε Χόλμς, κόντεψα να πεθάνω από έκπληξη και τρόμο. Εκεί ήταν κολλημένο πάνω στο τζάμι και το ένα χέρι έμοιαζε να είναι σηκωμένο για να ανεβάσει το παράθυρο. Αν αυτό το παράθυρο είχε ανοίξει, νομίζω πως θα είχα τρελαθεί. Δεν ήταν παρέστηση, κύριε Χόλμς. Μην αυταπατάστε σκεφτόμενος έτσι. Τολμώ να πω ότι ήταν για 20 δευτερόλεπτα ή κάπου εκεί που έμεινα παραλυμένη παρατηρώντας το πρόσωπο. Κατόπιν εξαφανίστηκε, μα δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και να κοιτάξω έξω πίσω του. Απέμεινα παγωμένη και τρέμοντας ως το πρωί. Στο πρόγευμα ήταν απότομος και αγριεμένος στη διάθεση και δεν έκανε καμία αναφορά στην νυχτερινή περιπέτεια. Ούτε κι εγώ, μα βρήκα μια δικαιολογία για να έρθω στην πόλη και να με. Ο Χόλμς έδειξε παντελώς έκπληκτος στην αφήγηση της δεσποινίδας Πρέσμπορη. «Αγαπητή μου νεαρή κυρία, λέτε πως το δωμάτιό σας βρίσκεται στον δεύτερο όροφο. Υπάρχει κάποια μακριά σκάλα στον κήπο?» «Όχι, κύριε Χόλμς. Αυτό είναι το εκπληκτικό στο ζήτημα. Δεν υπάρχει πιθανός τρόπος να προσεγγιστεί το παράθυρο και όμως ήταν εκεί». «Με ημερομηνία την 5η του Σεπτέμβρη», είπε ο Χόλμς. «Το βέβαιο είναι πως περιπλέκει το ζήτημα». Ήταν σειρά της νεαρής κυρίας να δείξει ξαφνιασμένη. «Αυτή είναι η δεύτερη φορά που αναφερθήκατε στην ημερομηνία, κύριε Χόλμς», είπε ο Μπένετ. «Είναι δυνατόν να έχει κάποια σχέση επί της υπόθεσης?» «Πιθανότατα σκέφτεστε τη σύνδεση μεταξύ της τρέλας και των φάσεων του φεγγαριού?» «Όχι, σας διαβεβαιώ.
ήταν μια εντελώς διαφορετική διαδρομή σκέψης. Πιθανόν να μπορείτε να αφήσετε το σημειωματάριό σας σε μένα και θα εξετάσω τις ημερομηνίες. Τώρα νομίζω, Watson, πως το αντικείμενο των ενεργειών είναι απολύτως σαφές. Η νεαρά κυρία μας πληροφόρησε και έχω την μέγιστη εμπιστοσύνη στην διέστησή της πως ο πατέρας της θυμάται ελάχιστα ή και τίποτα από όσα προέκυψαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εμείς συνεπώς θα τον επισκεφθούμε αν μας διαθέσει μια συνάντηση αυτή τη μέρα. Θα το θεωρήσει ως προσωπική του απώλεια μνήμης. Έτσι θα ξεκινήσουμε την εκστρατεία μας αποκομίζοντας μια επαρκώς κοντινή άποψη για εκείνον. «Έξοχο», είπε ο κύριος Μπένετ. «Σας προειδοποιώ ωστόσο πως ο καθηγητής είναι ευέξαπτος και βίαιος κατά διαστήματα». Ο Χόλμς χαμογέλασε. «Υπάρχουν λόγοι γιατί πρέπει να έρθουμε αμέσως. Πολύ πιστικοί λόγοι αν οι θεωρίες μου αληθεύουν. Η αυριανή μέρα, κύριε Μπένετ, είναι βέβαιο πως θα μας βρει στο Κάμφορντ. Υπάρχει, αν θυμάμαι σωστά, ένα πανδοχείο που λέγεται η Ντάμα, όπου το πορτό συνήθιζε να είναι άνω του μετρίου και τα σεντόνια είναι ανεπίληπτα. Νομίζω, Watson, πως η μοίρα για τις επόμενες μερικές μέρες ίσως να βρίσκεται σε λιγότερο ευχάριστα μέρη». Το πρωινό της Δευτέρας μας βρήκε καθοδόν για την διάσημη Πανεπιστημιούπολη. Ένα εύκολο εγχείρημα από πλευράς του Χόλμς που δεν χρειαζόταν να ξεριζωθεί, μα κάτι που περιέλαμβανε έντονο σχεδιασμό και βιασύνη από πλευράς μου, καθώς το ιατρείο μου αυτή την περίοδο δεν ήταν ασήμαντο. Ο Χόλμς δεν έκανε καμία αναφορά στην υπόθεση, μέχρι που είχα αφήσει τις βαλίτσες μας στο αρχαίο ξενώνα για τον οποίο είχε μιλήσει. «Πιστεύω, Watson, πως ίσως να προλάβουμε τον καθηγητή μόλις πριν το γεύμα. Έχει διάλεξη στις 11 και θα έχει ένα διάλειμμα στο σπίτι. Ποια πιθανή δικαιολογία έχουμε για να τον επισκεφθούμε?» Ο Χόλμς κοίταξε το σημειωματάριό του. «Υπήρξε μια περίοδο αναστάτωσης κατά την 26η του Αυγούστου. Θα υποθέσουμε πως είναι λίγο μπλεγμένος όσον αφορά το τι κάνει σε τέτοιες στιγμές. Αν επιμείνουμε πως βρισκόμαστε εκεί με ραντεβού, πιστεύω πως δεν θα επιχειρήσει να μας αντιτεθεί. Εσύ έχεις την απαιτούμενη θρασίτητα για να τα βγάλεις πέρα. Δεν έχουμε παρά να προσπαθήσουμε. Έξοχα, Watson. Συνδυασμός ανωτερότητας και εργατικότητας. Δεν έχουμε παρά να προσπαθήσουμε. Το μότο της εταιρείας. Ένας φιλικός ντόπιος σίγουρα θα μας καθοδηγήσει». Ένας τέτοιος μας πέρασε όντως πίσω από μια σειρά αρχαίων κολεγίων στην καρότσα του και τελικά στρίβοντας έναν δρόμο πλαισιωμένο από δέντρα στάθηκε στην πόρτα ενός γοητευτικού σπιτιού τριγυρισμένο από γρασίδι και καλυμμένο με μαυγές γλυσίνες. Ο καθηγητής Πρέσμπορη ασφαλώς περιβαλλόταν από κάθε ένδειξη όχι μόνο άνεσης μα και πολυτέλειας. Καθώς σταματούσαμε, ένα γκριζαρισμένο κεφάλι εμφανίστηκε στο μπροστινό παράθυρο και αντιληφθήκαμε ένα ζευγάρι οξυδερκών ματιών κάτω από δασίτριχα φρύδια τα οποία μας επιθεωρούσαν πίσω από μεγάλα κοκάλινα γυαλιά. Μια στιγμή αργότερα βρισκόμασταν όντως μέσα στο άδειτό του και ο μυστηριώδης επιστήμονας του οποίου τα καπρίτσια μας είχαν φέρει από το Λονδίνο στεκόταν ενώπιόν μας. Το βέβαιο ήταν πως δεν υπήρχε ίχνος εκεντρικότητας είτε στη συμπεριφορά του είτε στην εμφάνισή του, γιατί ήταν ένας ευτραφής άνθρωπος με βαριά χαρακτηριστικά, σοβαρός, ψηλός, φορώντας ρεντικότα με την αξιοπρέπεια της συμπεριφοράς την οποία ένας λέκτορας χρειάζεται. Τα μάτια του αποτελούσαν το πλέον αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του, οξυδερκή, παρατηρητικά και έξυπνα στις παρυφές της πανουργίας. Κοίταξε τις κάρτες μας. «Παρακαλώ, καθίστε, κύριε. Τι μπορώ να κάνω για εσάς?» Ο κύριος Χόλμς χαμογέλασε με προσήνεια. «Ήταν το ερώτημα το οποίο επρόκειτο να σας θέσω, καθηγητά». «Σε μένα, κύριε. Πιθανόν να έγινε κάποιο λάθος. Άκουσα από δεύτερο άτομο πως ο καθηγητής Πρέσμπορη του Κάμφορντ χρειάζεται τις υπηρεσίες μου». «Ω, αλήθεια?» Μου φάνηκε πως υπήρξε μια κακόβολη λάμψη στα έντονα γκρίζα μάτια του. «Έτσι ακούσατε, ε? Επιτρέπετε να ρωτήσω το όνομα του πληροφοριοδότη σας?» «Λυπάμαι, καθηγητά, μα το ζήτημα ήταν κάπως εμπιστευτικό. Αν έκανα κάποιο λάθος, δεν έγινε κάποιο κακό. Μπορώ μόνο να εκφράσω τη λύπη μου». «Καθόλου, θα επιθυμούσα να προχωρήσω περαιτέρω επί του ζητήματος. Με ενδιαφέρει».
Έχετε κάποιο σημείωμα, κάποια επιστολή ή τηλεγράφημα για να υποστηρίξετε τον ισχυρισμό σας? Όχι, δεν έχω. Υποθέτω πως δεν φτάνετε στο σημείο να ισχυριστείτε πως σας κάλεσα εγώ. Θα προτιμούσα να μην απαντήσω καθόλου σε ερωτήσεις, είπε ο Χόλμς. Όχι, θα φανταζόμουν πως όχι, είπε ο καθηγητής με σκιότητα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη είναι δυνατό να απαντηθεί πολύ εύκολα δίχως τη συμβολή σας. Διέσχισε το δωμάτιο προς το κουδούνι. Ο φίλος μας από το Λονδίνο, ο κύριος Μπένετ, απάντησε στο κάλεσμα. «Ελάτε μέσα, κύριε Μπένετ. Αυτοί οι δύο κύριοι έχουν έρθει από το Λονδίνο με την εντύπωση πως προσκλήθηκαν. Χειρίζεστε όλη μου την αλληλογραφία. Προσέξατε κάτι να αποστέλλετε προς κάποιο άτομο ονόματι Χόλμς?» «Όχι, κύριε», απάντησε ο Μπένετ κοκκινίζοντας. «Αυτό είναι καθοριστικό», είπε ο καθηγητής, κοιτάζοντας θυμωμένα τον σύντροφό μου. «Τώρα, κύριε», έγειρε μπροστά με τα χέρια του επί του γραφείου, «μου φαίνεται πως η θέση είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη». Ο Χόλμς ανασήκωσε τους ώμους του. «Μπορώ μόνο να επαναλάβω πως λυπάμαι για αυτή την άσκοπη εισβολή». «Δεν αρκεί, κύριε Χόλμς». Ο γέρος φώναξε με δυνατή αγριεμένη φωνή, με εξαιρετική μοχθηρία επί του προσώπου του. Μπήκε ανάμεσα σε μας και την πόρτα καθώς μιλούσε και κούνησε τα χέρια προς το μέρος μας με ξέφρενη οργή. «Δεν θα ξεφύγετε τόσο εύκολα». Το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο και γελούσε παραλυρώντας προς εμάς την παράλογη οργή του. Είμαι πεπισμένος πως θα είχε χρειαστεί να παλέψουμε για να βγούμε έξω από το δωμάτιο αν ο κύριος Μπένετ δεν είχε παρέμβει. «Αγαπητέ μου καθηγητά», φώναξε, «συλλογιστείτε την θέση σας. Σκεφτείτε το σκάνδαλο στο πανεπιστήμιο. Ο κύριος Χόλμς είναι ένας διάσημος άνθρωπος. Δεν είναι δυνατό να τον απειλείτε με τέτοια γένεια». Δυσανασχετώντας ο οικοδεσπότης μας, αν γίνεται να τον αποκαλέσω έτσι, άνοιξε τον δρόμο προς την πόρτα. Χαρήκαμε που βρεθήκαμε έξω από το σπίτι και μέσα στην γαλήνη του πλαισιωμένου από δέντρα δρόμου. Ο Χόλμς φαινόταν να έχει διασκεδάσει αφάνταστα το επεισόδιο. «Τα νεύρα του πολυμαθούς φίλου μας δεν δείχνουν να είναι και στην καλύτερη κατάσταση», είπε. «Ίσως η εισβολή μας ήταν λιγάκι άκομψη και όμως επιτύχαμε την προσωπική επαφή την οποία επιθυμούσα. Μα τρομάρα μου, Γότσον, το βέβαιο είναι πως μας ακολουθεί κατά πόδας. Ο κακούργος θα μας καταδιώξει ακόμη». Ακούστηκαν ήχοι από πόδια που έτρεχαν πίσω, μα ήταν προς ανακούφισή μου όχι ο επικίνδυνος καθηγητής, μα ο βοηθός, εκείνος που εμφανίστηκε στην στροφή του δρόμου. Ήρθε λαχανιασμένος κοντά μας. «Λυπάμαι, κύριε Χόλμς. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη». «Αγαπητέ μου, κύριε, δεν υπάρχει λόγος. Όλα υπάγονται στο αντικείμενο της επαγγελματικής εμπειρίας. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ σε μια τόσο επικίνδυνη διάθεση. Μα γίνεται όλο και πιο απειλητικός. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί η κόρη του και εγώ ανησυχούμε. Και ωστόσο το μυαλό του είναι απολύτως διαυγές». «Υπερβολικά διαυγές», είπε ο Χόλμς. «Αυτή ήταν και η αστοχία των υπολογισμών μου. Είναι εμφανές πως η μνήμη του είναι κατά πολύ περισσότερο αξιόπιστη από όσο φανταζόμουν. Επί τη ευκαιρία, μπορούμε πριν φύγουμε να δούμε το παράθυρο του δωματίου της Δεσποινίδος Πρέσμπορη». Ο κύριος Μπένετ έσπρωξε μερικούς θάμνους ανοίγοντας δρόμο και μας δόθηκε μια άποψη της πλευράς του σπιτιού. «Εκεί είναι το δεύτερο στα αριστερά». «Τρομάρα μου, δείχνει αδύνατο να προσεγγιστεί. Και ωστόσο, θα παρατηρήσετε πως υπάρχει ένα κλίμα από κάτω και μια υδροροή από πάνω, τα οποία προσφέρουν κάποιο πάτημα». «Εγώ πάντως δεν θα μπορούσα να το ανέβω», είπε ο κύριος Μπένετ. «Πιθανότατα. Ασφαλώς και θα ήταν ένα επικίνδυνο εγχείρημα για κάθε φυσιολογικό άνθρωπο». «Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα για το οποίο επιθυμώ να σας μιλήσω, κύριε Χόλμς. Έχω την διεύθυνση του άνδρα στον οποίο γράφει ο καθηγητής στο Λονδίνο. Φαίνεται να γράφτηκε σήμερα το πρωί και την πήρα από το στυπόχαρτο. Είναι αχρία η θέση για ένα έμπιστο γραμματέα. Μα τι άλλο να κάνω?» Ο Χόλμς έριξε μια ματιά στο χαρτί και το έβαλε στην τσέπη του. «Ντοράκ. Ένα περίεργο όνομα. Σκλαβικό, φαντάζομαι. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα. Επιστρέφουμε στο Λονδίνο αυτό το απόγευμα, κύριε Μπένετ. Δεν βλέπω να εξυπηρετείτε κάποιος χρήσιμος λόγος με την παραμονή μας εδώ. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τον καθηγητή, επειδή δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα
ούτε και μπορούμε να τον θέσουμε υπό περιορισμό, γιατί δεν γίνεται να αποδειχθεί πως είναι τρελός. Καμία ενέργεια δεν είναι ακόμη εφικτή. Τότε τι στο καλό θα κάνουμε? Λιγάκι υπομονή, κύριε Μπένετ. Το ζήτημα σύντομα θα έχει εξελίξεις. Εκτός κι αν σφάλω, η ερχόμενη Τρίτη ίσως να σημάνει μια κρίση. Είναι βέβαιο πως θα βρισκόμαστε στον Κάμφορτ εκείνη τη μέρα. Εν τω μεταξύ, η γενικότερη κατάσταση είναι αναμφισβήτητα δυσάρεστη και αν η Δεσποινίδα Πρέσμπορη μπορεί να παρατείνει την επίσκεψή της, αυτό είναι εύκολο. Τότε αφήστε την να μείνει έως ότου εξασφαλίσουμε πως κάθε κίνδυνος έχει περάσει. Εν τω μεταξύ, αφήστε το να κάνει ό,τι θέλει και να μην του εναντιώνεστε. Εφόσον βρίσκεται σε καλή διάθεση, όλα έχουν καλώς. «Νάτος», είπε ο Μπένετ με ένα ξαφνιασμένο ψήθυρο. Κοιτώντας μέσα από τα κλαδιά, είδαμε την ψηλή, στιτή φιγούρα να ξεπροβάλλει από την πόρτα και να κοιτάζει τριγύρω του. Στεκόταν γέρνοντας εμπρός με τα χέρια να κρέμονται μπροστά του, με το κεφάλι να στρέφεται αριστερά και δεξιά. Ο γραμματέας με ένα τελευταίο χαιρετισμό ξεγλίστρησε ανάμεσα στα δέντρα και τον είδαμε σύντομα να φτάνει στον εργοδότη του. Οι δυο τους εισήλθαν μαζί στο σπίτι με ό,τι φάνηκε να ήταν μια έντονη και ίσως και εξημένη κουβέντα. «Προσδοκώ πως ο γυραιός κύριος συνδύασε τα γεγονότα», είπε ο Χόλμς καθώς περπατούσαμε για τον ξενοδοχείο. «Μου έδωσε την εντύπωση πως έχει ένα ιδιαιτέρως διαυγές και λογικό μυαλό από το ελάχιστο που τον είδα. Επικίνδυνος αναφίβολα, αλλά πάλι από πλευράς του είχε κάτι για να ξεσπάσει όταν ντετέχτη βρίσκονται στο κατόπι του και υποπτεύεται το ίδιο του το σπιτικό ως υπαίτιους. Φαντάζομαι πως μάλλον ο φίλος Μπένετ θα έχει μια δυσάρεστη εμπειρία». Ο Χόλμς σταμάτησε στο ταχυδρομείο και έστειλε ένα τηλεγράφημα όπως περνούσαμε. Η απάντηση έφτασε το απόγευμα και εκείνος την πέταξε σε μένα. Επισκέφθηκα την οδό Commercial και είδα τον Ντοράκ. Αυρό πρόσωπο, βοημός, ηλικιωμένος. Διατηρεί μεγάλο εμπορικό, Mercer. «Ο Mercer είναι από τα παλιά», είπε ο Χόλμς. «Είναι από τους ανθρώπους για όλες τις δουλειές που ερευνά υποθέσεις ρουτίνας. Είναι σημαντικό να ξέρω κάτι για τον άνθρωπο με το οποίο ο καθηγητής μας αλληλογραφεί με τόση μυστικότητα. Η εθνικότητά του συνδυάζεται με την επίσκεψη στην Πράγα». «Δόξα τω Θεώ που κάτι συνδυάζεται με κάτι», είπα. «Επί του παρόντος, φαίνεται πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μακρά ακολουθία ανεξήγητων περιστατικών δίχως κάποια σχέση μεταξύ τους. Επί παραδείγματι, ποια πιθανή σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ ενός αγριεμένου λυκόσκυλου και μιας επίσκεψης στη Βοημία ή και τα δυο τους με έναν άνδρα που σέρνεται κατεβαίνοντας ένα διάδρομο τη νύχτα? Όσο για τις ημερομηνίες σου, αυτό είναι το πλέον ενιγματικό μυστήριο όλων». Ο Χόλμς χαμογέλασε και έτριψε τα χέρια του. Βρισκόμασταν, μπορώ να πω, καθισμένοι στο παλαιό καθιστικό του αρχαίου ξενοδοχείου με ένα μπουκάλι από το ξακουστό εκλεχτό κρασί για το οποίο ο Χόλμς είχε μιλήσει, ακουμπισμένο στο τραπέζι ανάμεσά μας. «Λοιπόν, τώρα ας ασχοληθούμε πρώτα με τις ημερομηνίες», είπε, με τα ακροδάχτυλά του ενωμένα και τη συμπεριφορά του που θα είχε αν απευθυνόταν σε μια τάξη. «Το ημερολόγιο αυτού του έξοχου νεαρού παρουσιάζει πως υπήρξε πρόβλημα κατά την Δευτέρα του Ιούλη και από εκεί και έπειτα φαίνεται πως προέκυπτε κατά διαστήματα 9 ημερών, με, από όσο γνωρίζω, μόνο μια εξαίρεση. Επομένως, το τελευταίο ξέσπασμα της Παρασκευής ήταν την 3η του Σεπτέμβρη, το οποίο και εμπίπτει στην διαδοχή όπως έγινε και την 26η του Αυγούστου που προηγήθηκε. Το ζήτημα υπερβαίνει τη σύμπτωση». Αναγκάστηκα να συμφωνήσω. «Ας σχηματίσουμε τότε μια προκαταρκτική θεωρία πως κάθε 9 ημέρες ο καθηγητής παίρνει κάποιο ισχυρό ναρκωτικό το οποίο έχει μια προσωρινή μα υπερβολικά φαρμακερή επίδραση. Η εκφύσεως βίαιη προσωπικότητά του εντείνεται εξ αυτού. Έμαθε να παίρνει αυτό το ναρκωτικό καθώς βρισκόταν στην Πράγα και πλέον το προμηθεύεται από έναν βοημό μεσάζοντας στο Λονδίνο. Όλα αυτά ταιριάζουν, Βότσον». «Μα ο σκύλος, το πρόσωπο στο παράθυρο, ο άνθρωπος που σερνόταν στο διάδρομο?» «Καλώς, καλώς, κάναμε μια αρχή. Δεν θα ανέμενα κάποια νέα εξέλιξη μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Εν τω μεταξύ, μπορούμε μόνο να είμαστε σε επαφή με τον φίλο Μπένετ
και να απολαύσουμε τις χαρές της ζωής αυτής της γοητευτικής πόλης. Το πρωί ο κύριος Μπένετ ξεγλίστρησε περνώντας για να φέρει την νεότερη αναφορά. Όπως ο Χόλμς είχε φανταστεί, η μέρα ήταν δύσκολη για εκείνον. Δίχως ακριβώς να τον κατηγορήσει πως ήταν υπεύθυνος για την παρουσία μας, ο καθηγητής ήταν υπερβολικά σκληρός και αγενής κατά την ομιλία του και εμφανώς ένιωθε κάποιο έντονο παράπονο. Αυτό το πρωί ήταν ο εαυτός του και πάλι ωστόσο και είχε παραδώσει την συνήθι λαμπρή διάλεξή του σε μια συνοστισμένη αίθουσα. «Πέραν των περίεργων κρίσεών του», είπε ο Μπένετ, «έχει στην πραγματικότητα περισσότερη ενεργητικότητα και ζωντάνια που ποτέ δεν θυμάμαι. Ούτε και το μυαλό του ήταν ποτέ πιο αδιαυγές. Μα δεν είναι ο ίδιος. Δεν μοιάζει με τον άνθρωπο τον οποίο γνωρίζαμε». «Δεν νομίζω πως έχετε κάτι να φοβάστε πλέον για μια εβδομάδα τουλάχιστον», απάντησε ο Χόλμς. «Είμαι πολύ άσχολος άνθρωπος και ο Δόκτωρ Γουότσον έχει να φροντίσει τους ασθενείς του. Ας συμφωνήσουμε πως θα συναντηθούμε εδώ την ίδια ώρα την επόμενη Τρίτη και θα εκπλαγώ αν πριν φύγουμε και πάλι δεν έχουμε καταφέρει να εξηγήσουμε, ακόμη και αν δεν κατορθώσουμε πιθανό να δώσουμε τέλος στα προβλήματά σας. Εν τω μεταξύ, κρατάτε μας ενήμερους για ό,τι προκύπτει». Δεν είδα καθόλου τον φίλο μου για τις επόμενες λίγες ημέρες, μα την επόμενη Δευτέρα το βράδυ έλαβα ένα σύντομο σημείωμα ζητώντας μου να τον συναντήσω την επόμενη μέρα στο τρένο. Από όσα μου είπε καθώς ταξιδεύομαι προς το Κάμφορτ, όλα έβαιναν καλώς. Η γαλήνη του σπιτικού του καθηγητή ήταν αδιατάραχτη και η συμπεριφορά του απολύτως φυσιολογική. Αυτή επίσης ήταν και η αναφορά η οποία μας εδόθη από τον ίδιο τον κύριο Μπένετ όταν μας επισκέφθηκε το βράδυ στο παλιό μας διαμέρισμα στην Τάμα. Είχε νέα από τον αλληλογράφο του από το Λονδίνο σήμερα. Ήρθε μια επιστολή και ένα μικρό πακέτο, καθένα τους με το σταυρό κάτω από το γραμματόσημο, το οποίο και με προειδοποίησε να μην τα αγγίξω. Δεν υπήρξε τίποτα άλλο. «Αυτό ενδεχομένως να αποδειχθεί αρκετό», είπε ο Χόλμς σκυθρωπά. «Τώρα, κύριε Μπένετ, νομίζω πως θα καταλήξουμε απόψε σε κάποια έκβαση. Αν τα συμπεράσματά μου είναι σωστά, θα έχουμε μια ευκαιρία να οδηγήσουμε το ζήτημα στην αποκορύφωσή του. Για να το επιτύχουμε, είναι αναγκαίο να έχουμε τον καθηγητή υπό παρακολούθηση. Θα πρότεινα επομένως να παραμείνετε ξύπνιος και σε επαγρύπνηση. Αν τον ακούσετε να περνά την πόρτα σας, μην τον διακόψετε, μα ακολουθήστε τον όσο πιο διακριτικά γίνεται. Ο Δόκτωρ Γουότσον και εγώ δεν θα είμαστε μακριά. Επί τη ευκαιρία, πού είναι το κλειδί εκείνου του μικρού κουτιού για το οποίο μιλήσατε?» «Επί της αλυσίδας του ρολογιού του». «Φαντάζομαι πως η έρευνα οφείλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στην χειρότερη περίπτωση, η αλυσίδα ίσως να μην είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έχετε κάποιον άλλο γεροδεμένο άνδρα στην ιδιοκτησία?» «Υπάρχει ο αμαξάς, ο Μακφέιλ». «Πού κοιμάται?» «Στους στάβλους». «Ενδέχεται να τον χρειαστούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αντίο, μα προσδοκώ πως θα σας δούμε πριν το πρωί». Ήταν σχεδόν μεσάνυχτα πριν αναλάβουμε την θέση μας ανάμεσα σε κάποιους θάμνους αντίκρι στην πόρτα του σπιτιού του καθηγητή. Ήταν μια όμορφη βραδιά, μα ψυχρή και χαιρόμασταν για τα ζεστά παλτά μας. Είχε ένα αεράκι και τα σύννεφα παρασύρονταν αργά στον ουρανό, αποκρύπτοντας κατά διαστήματα το μισοφέγγαρο. Θα ήταν μια άχαρη αγρυπνία αν δεν υπήρχε η προσμονή και η υπερένταση η οποία μας διακατήχε και η διαβεβαίωση του συντρόφου μου πως είχε πιθανότατα φτάσει το τέλος της παράδοξης ακολουθίας των γεγονότων τα οποία είχαν απαιτήσει την προσοχή μας. «Αν ο κύκλος των 9 ημερών ισχύει κανονικά, τότε θα έχουμε τον καθηγητή στα χειρότερά του απόψε», είπε ο Χόλμς. Το γεγονός πως αυτά τα περίεργα συμπτώματα άρχισαν κατόπιν της επίσκεψής του στην Πράγα, πως αλληλογραφεί μυστικά με εκείνο τον βοημό έμπορο στο Λονδίνο, ο οποίος προφανώς εκπροσωπεί κάποιος στην Πράγα και πως έλαβε ένα πακέτο από εκείνον τούτη εδώ την μέρα, όλα υποδεικνύουν προς μια κατεύθυνση. Το τι παίρνει και γιατί το παίρνει είναι ακόμη υπεράνω των διανοητικών δυνάμεών μας, μα το ότι εκπορεύεται με κάποιο τρόπο από την Πράγα είναι αρκετά σαφές. Το λαμβάνει υπό προκαθορισμένες οδηγίες, οι οποίες ρυθμίζουν το σύστημα των 9 ημερών,
το οποίο υπήρξε και το πρώτο στοιχείο που προσήλκυσε την προσοχή μου. Μα τα συμπτώματά του είναι πλέον αξιοσημείωτα. Παρατήρησες τις αρθρώσεις των δαχτύλων του? Χρειάστηκε να ομολογήσω πως δεν τις είχα παρατηρήσει. Χοντρές και ροζιασμένες κατά τρόπο που είναι εντελώς καινούρια εξ όσων γνωρίζω. Πάντοτε να κοιτάς πρώτα τα χέρια, Γουότσον. Κατόπιν τις μανσέτες, τα γόνατα του παντελονιού και τις μπότες. Πολύ περίεργες αρθρώσεις οι οποίες μπορούν μόνο να εξηγηθούν από την μέθοδο κίνησης που παρατηρήθηκε από... Ο Χόλμς έκανε μια παύση και ξαφνικά χτύπησε το χέρι του στο κεφάλι του. «Ω, Γουότσον, Γουότσον, τι ανόητος που ήμουν! Δείχνει απίστευτο και όμως πρέπει να είναι αλήθεια. Όλα υποδεικνύουν προς μια κατεύθυνση. Πως απέτυχα να αντιληφθώ τη σχέση των ιδεών. Εκείνες τις αρθρώσεις, πως είναι δυνατόν να παρέβλεψα εκείνες τις αρθρώσεις. Και τον σκύλο και τον κισό. Είναι ασφαλώς καιρός να εξαφανιστώ σε εκείνη τη μικρή φάρμα των ονείρων μου. Πρόσεχε, Γουότσον. Νάτος. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε με τα μάτια μας». Η είσοδος είχε ανοίξει αργά και ενάντια στο φωτισμένο υπόβαθρο είδαμε την ψηλή φιγούρα του καθηγητή Πρέσμπουρη. Ήταν ντυμένος με τη ρόμπα του. Καθώς στεκόταν πλαισιωμένος στην πόρτα, ήταν όρθιος, μα έγερνε εμπρός με κρεμασμένα χέρια, όπως όταν τον είχαμε δει την τελευταία φορά. Τώρα προχωρούσε μέσα στον δρόμο και μια αξιοσημείωτη αλλαγή επήλθε πάνω του. Βούλιαξε σε μια σκυφτή στάση και μετακινήθηκε σε χέρια και σε πόδια με μικρά άλματα που και πού σαν να ξεχύλιζε από ενεργητικότητα και ζωντάνια. Κινήθηκε κατά μήκος της πρόσωψης του σπιτιού. Καθώς εξαφανίστηκε ο Μπένετ, ξεγλίστρησε από την πόρτα και αγθόρυβα τον ακολούθησε. «Έλα, Γουότσον, έλα», αναφώνησε ο Χόλμς και τρέξαμε όσο κλεφτά και αθόρυβα μπορούσαμε μέσα στους θάμνους, ώσπου και φτάσαμε σε ένα σημείο από όπου βλέπαμε την άλλη πλευρά του σπιτιού, το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του μισοφέγγαρου. Ο καθηγητής ξεχώριζε σαφώς σκυφτό στην βάση του τοίχου που καλυπτόταν από κισό. Καθώς τον παρακολουθήσαμε, άρχισε με απίστευτη ευελιξία να τον σκαρφαλώνει. Από κλαδί σε κλαδί πηδούσε, σίγουρος για το πάτημα και με γερό κράτημα, σκαρφαλώνοντας εμφανώς για την απλή απόλαυση των δυνάμεών του, δίχως κάποιο συγκεκριμένο σκοπό εν όψη. Με τη ρόμπα του να ανεμίζει προς κάθε πλευρά, έμοιαζε σαν κάποια τεράστια νυχτερίδα κολλημένο στο πλάι του ίδιου του σπιτιού του. Ένα μεγάλο σκοτεινό μπάλωμα επί του φεγγαρόφωτου τοίχου. Την ώρα εκείνη βαρέθηκε αυτή τη μορφή διασκέδασης και πέφτοντας από κλαδί σε κλαδί, βρέθηκε και πάλι στην προηγούμενη θέση του και κινήθηκε προς τους στάβλους, σκυφτά όπως ακριβώς και πριν. Το λυκόσκυλο ήταν έξω τώρα, γαυγίζοντας ξέφρενα και ακόμη πιο αγριεμένο από πριν όταν όντως είδε τον αφέντη του. Τέντωνε την αλυσίδα του και έτρεμε από ταραχή και μανία. Ο καθηγητής κάθισε οκλαδόν εσκεμμένα μόλις έξω από την εμβέλεια του λαγωνικού και άρχισε να το προκαλεί με κάθε δυνατό τρόπο. Πήρε χούφτες βότσαλα από τον δρόμο και τα πέταξε προς το σκυλί. Το σκούντιξε με ένα ραβδί το οποίο πήρε από κάτω, τίναξε τα χέρια μόλις μερικές ίντσες από το ανοιχτό στόμα και επιχείρησε με κάθε τρόπο να εντείνει τη μανία του ζώου, το οποίο ήταν πλέον εκτός ελέγχου. Σε όλες τις περιπέτειές μας δεν θυμάμαι να υπήρξε ποτέ παραδοξότερο θέαμα από εκείνη την ατάραχη και ωστόσο επιβλητική μορφή σκεφτή σαν βάτραχος πάνω στο έδαφος και εξωθώντας σε μια όλο και πιο αγριεμένη επίδειξη της μανίας του το εξαγριωμένο λαγωνικό, το οποίο πηδούσε μανιωδώς εμπρός του με κάθε τρόπο εφευρετικής και υπολογισμένης αναλγησίας. Και τότε στη στιγμή συνέβη. Δεν ήταν η αλυσίδα που έσπασε, μα το κολάρο που ξεσφίχτηκε. Ακούσαμε την κλαγή από το μέταλλο που έπεσε και την επόμενη στιγμή γέρος και σκυλί κυλιόντουσαν στο έδαφος αγκαλιά με το δεύτερο να γαυγίζει μανιασμένα και τον πρώτο να στριγλίζει με μια παράξενη στριγκή τσιρίδα τρόμου. Η ζωή του καθηγητή κρεμόταν από μια κλωστή. Το αγριεμένο πλάσμα τον είχε πιάσει για τα καλά από τον λαιμό. Οι κοινόδοντές του είχαν δαγκώσει βαθιά και εκείνος ήταν ανέστητος πριν προλάβουμε να φτάσουμε κοντά τους και να τους χωρίσουμε. Ίσως να είχε αποβεί ιδιαιτέρως επικίνδυνο το έργο μας, μα η φωνή του Μπένετ και η παρουσία του έφεραν στη στιγμή το λυκόσκυλο στα λογικά του. Η αναστάτωση είχε φέρει τον εισταγμένο και έκπληκτο αμαξά από το δωμάτιό του πάνω από τους στάβλους. «Δεν εκπλήσωμαι», είπε κουνώντας το κεφάλι του. «Τον έχω δει να το κάνει ξανά.
ήξερα πως ο σκύλος θα του ριχνόταν αργά ή γρήγορα. Το λαγωνικό δέθηκε και μαζί μεταφέραμε τον καθηγητή στο δωμάτιό του, όπου ο Μπένετ, ο οποίος είχε πτυχίο ιατρού, με βοήθησε να επιδέσουμε τον κομματιασμένο λαιμό του. Τα κοφτερά δόντια είχαν περάσει επικίνδυνα κοντά από την καροτίδα και η αιμορραγία ήταν σοβαρή. Σε μισή ώρα ο κίνδυνος είχε περάσει. Είχα κάνει στον ασθενή μια ένεση μορφήνης και είχε βυθιστεί σε έναν βαθύ ύπνο. Τότε και μόνο τότε καταφέραμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον και να προβούμε σε έναν απολογισμό της κατάστασης. «Πιστεύω πως θα έπρεπε να τον δει ένας καλός χειρούργος», είπα. «Για όνομα του Θεού, όχι», αναφώνησε ο Μπένετ. «Επί του παρόντος το σκάνδαλο έχει περιοριστεί εντός του σπιτιού. Είναι ασφαλές με μας. Αν βγει παρά έξω από αυτούς τους τοίχους, δεν θα σταματήσει πουθενά. Συλλογιστείτε την θέση του στο πανεπιστήμιο, την πανευρωπαϊκή του φήμη, τα αισθήματα της κόρης του». «Ακριβώς», είπε ο Χόλμς. «Πιστεύω πως είναι πολύ πιθανό να κρατήσουμε το ζήτημα για τους εαυτούς μας και επίσης να αποτρέψουμε την επανάληψή του, τώρα που τα χέρια μας είναι ελεύθερα. Το κλειδί από την αλυσίδα του ρολογιού, κύριε Μπένετ. Ο Μακφέιλ θα φρουρήσει τον ασθενή και θα μας ενημερώσει αν υπάρξει κάποια μεταβολή. Για να δούμε τι θα βρούμε στο μυστηριώδες κουτί του καθηγητή». Δεν υπήρχαν πολλά, μα ήταν αρκετά. Ένα άδειο φιαλίδιο, ένα ακόμη μισογεμάτο, μια υποδερμική σύρυγγα, αρκετές επιστολές σε ένα στριφνό ξένο γραφικό χαρακτήρα. Τα σημάδια πάνω στους φακέλους φανέρωναν πως ήταν αυτές που είχαν αναστατώσει τη ρουτίνα του γραμματέα και καθένα είχε αποσταλεί και σημανθεί από την οδό Commercial έχοντας υπογραφεί ως Αλφα Ντοράκ. Επρόκειτο για απλά τιμολόγια, αναφέροντας πως μια νέα φιάλη αποστελόταν στον καθηγητή Πρέσμπουρη ή μια απόδειξη λήψης χρημάτων. Υπήρχε ένας ακόμη φάκελος, ωστόσο, σε μια πλέον εκλεπτισμένη γραφή, φέροντας την αυστριακή σφραγίδα με ταχυδρομική σήμαση από την Πράγα. «Εδώ έχουμε το υλικό μας», αναφώνησε ο Χόλμος, καθώς τον άνοιξε σχίζοντας το κάλυμα. «Εντιμότατε συνάδελφε, εκ της εξεχούσης επίσκεψής σας σκέφτηκα πολύ την περίπτωσή σας και παρότι στις περιστάσεις σας υπάρχουν ορισμένοι ιδιαίτεροι λόγοι για την θεραπεία σας, θα συνιστούσα εν τούτης προσοχή, καθώς τα αποτελέσματα μου έδειξαν πως δεν είναι εντελώς ακίνδυνοι. Κατά πάσα πιθανότητα, ο ορός των ανθρωποειδών θα ήταν καλύτερος. Έχω, όπως σας εξήγησα, χρησιμοποιήσει μαυροπρόσωπο σεμνοπίθηκο επειδή είχα πρόσβαση σε ένα δείγμα. Ο σεμνοπίθηκος είναι φυσικά ένας από τους τετράποδους βαδιστές και αναρριχητής, ενώ τα ανθρωποειδή βαδίζουν στιτά και από όλες τις απόψεις είναι περισσότερο συμβατά. Σας εκλυπαρώ να λάβετε κάθε δυνατή προφύλαξη πως δεν θα υπάρξει κάποια πρόωρη αποκάλυψη της διαδικασίας. Έχω έναν ακόμη πελάτη στην Αγγλία και ο Ντοράκ είναι ο πράκτορας και για τους δυο σας. Θα εκτιμηθούν οι εβδομαδιαίες αναφορές. Δικό σας μετατιμής, Χ. Λόβενστάιν». Λόβενστάιν. Το όνομα επανέφερε στη μνήμη μου ορισμένα αποσπάσματα από κάποια εφημερίδα τα οποία μιλούσαν για ένα άσημο επιστήμονα που αγωνιζόταν μέσω κάποιας άγνωστης μεθόδου να ανακαλύψει το μυστικό της αναζωογόνησης και το ελιξίριο της ζωής. Ο Λόβενστάιν της Πράγας. Ο Λόβενστάιν με τον θαυμαστό ενδυναματικό ορό, ξεκομμένος από το επάγγελμα επειδή αρνήθηκε να φανερώσει τις πηγές του. Με λίγα λόγια, ανέφερα όσα θυμόμουν. Ο Μπένετ είχε πάρει ένα εγχειρίδιο ζωολογίας από τη βιβλιοθήκη. «Σεμνοπίθηκος», διάβασε. «Ο μεγάλος μαυροπρόσωπος πίθηκος των πλαγίων των Ιμαλαΐων, ο μεγαλόσωμος και σχεδόν ανθρωπόμορφος από τους αναρριχητές πιθήκους». «Πολλές πληροφορίες παραθέτονται». «Λοιπόν, χάρη σε εσάς, κύριε Χόλμς, είναι απολύτως σαφές πως εντοπίσαμε το κακό στην πηγή του». «Η πραγματική πηγή», είπε ο Χόλμς, «έγκυται φυσικά σε εκείνη την άκερη ερωτοδουλειά η οποία έδωσε στον παρορμητικό καθηγητή μας την ιδέα πως θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την επιθυμία του μεταβαλλόμενος σε ένα νεαρότερο άνδρα. Όταν κάποιος προσπαθεί να υπερβεί την φύση του, καθίσταται και επιρρεπείς να την υπεβιβάσει κατά πολύ. Και ο ανώτερος άνθρωπος ενδέχεται να επιστρέψει σε ζωώδη κατάσταση αν εγκαταλείψει τον ίσιο δρόμο του πεπρωμένου».
κάθισε συλλογισμένος για λίγο με το φιαλίδιο στο χέρι του, κοιτάζοντας το διάφανο υγρό εντός του. «Όταν γράψω σε εκείνο τον άνθρωπο και το αναφέρω όπως τον θεωρώ εγκληματικά υπόλογο για τα δηλητήρια τα οποία κυκλοφορεί, δεν θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Μα ίσως να συμβεί ξανά. Άλλοι ίσως βρουν έναν καλύτερο τρόπο. Υπάρχει κίνδυνος εκεί. Ένας χειροπιαστός κίνδυνος για την ανθρωπότητα. Συλλογήσου, Γότσον, πως οι ληστές, οι διπαθείς, οι κοσμικοί θα μπορούσαν όλοι τους να επιμηκύνουν τις άχρηστες ζωές τους. Οι πνευματικοί δεν θα απέφευγαν το κάλεσμα από κάτι ανώτερο. Θα αποτελούσε την επιβίωση των λιγότερο ικανών. Σε τι είδους οχετό θα μεταβαλόταν ο άμυρος ο κόσμος μας?» Ξάφνου, ο Νηροπόλος εξαφανίστηκε και ο Χόλμος, ο άνθρωπος της δράσης, τεινάχτηκε από την καρέκλα του. «Πιστεύω πως δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να υποθεί, κύριε Μπένετ. Τα διάφορα περιστατικά πλέον θα ταιριάξουν άνετα στο γενικότερο πλάνο. Ο σκύλος φυσικά είχε επίγνωση της αλλαγής πολύ πιο γρήγορα από εσάς. Η όσφρησή του θα το επιβεβαίωνε. Ήταν ο πίθηκος και όχι ο καθηγητής, εκείνος τον οποίο επιτέθηκε ο Ρόι, όπως ήταν ο πίθηκος που τσιγκλούσε τον Ρόι. Το σκαρφάλωμα ήταν μια από τις απολαύσεις του ζώου και ήταν όλος τυχαίος, όπως το εκλαμβάνω, που το παρεργό του τον έφερε στο παράθυρο της νεαρής κυρίας. Έχει ένα πρωινό τρένο για την πόλη, Γότσον, μα νομίζω πως θα έχουμε λίγη ώρα για ένα φλιτζάνι τσάι στην Τάμα πριν το προλάβουμε». Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!